Η περιγραφή της ζωής του και των συνθηκών γύρω του έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο στο παλάτι, που βλέπει τη λάμψη της γέννησης του τρίτου παιδιού της Kate Middleton και του πρίγκιπα William και τον επικείμενο γάμο του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle να επισκιάζονται από το πορτρέτο ενός πολύ σνόπ άσχετου με τον κόσμο άνθρωπο. Κανείς εξαιρετικό λες είναι να είσαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, έχει πει ο Κάρολος, και αυτή είναι μία από τις φράσεις του που έχουν κάνει πάταγο. Ο συγγραφέας Tom Bower υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία συνέστηση για τους αγώνες που καταβάλουν οι απλοί άνθρωποι προκειμένου να επιβιώσουν, άρα είναι ακατάλληλος για το θέμα. Εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν δυστυχώς από την κόλαση που ζουν σε πολλά παλάτια οι πρίγκιπες ή όταν πηγαίνουν για σκι στο Cloisters. Πολλοί υποστηρίζουν πως η ψυχολογική κατάσταση του Καρόλου είναι δύσκολη, καθώς όλο ένα βλέπει την προοπτική του να γίνεται βασιλιάς να απομακρύνεται. Αυτό που φανταζόταν ότι θα γίνει και θα ανέβει στο θρόνο στα 60 του δεν έγινε. Και η προοπτική μάλλον μοιάζει απίθανη σήμερα. Ποιος είσαι? Ρωτήθηκε κάποτε από ένα παιδί σε μια συνάντηση για ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του που παρουσίασε ο Jonathan Dimbleby. Μακάρι να ήξερα, ήταν η απάντησή του. Τα ανέκδοτα που παρατίθεται στη βιογραφία του είναι αμέτρητα, όπως και οι απαιτήσεις του. Υποτίθεται ότι αλλάζει τα ρούχα του 5 φορές την ημέρα, ταξιδεύει με το δικό του κάθισμα τουαλέτας και απασχολεί συνταξιούχους στρατιώτες προκειμένου να απομακρύνουν με το χέρι κατά τη διάρκεια της νύχτας τους γυμνοσάλιαγγες που καταστρέφουν τα φυτά του στον οργανικό κήπο του. Ο κληρονόμος του θρόνου απασχολεί βαλέδες, μπάτλερ, γραμματείς και πολυπληθές προσωπικό και έχει εξασφαλίσει εκατομμύρια λίρες δημοσίου χρήματος για τα προσωπικά άλογα του.